Φίλες και φίλοι της Ανακόντα, γεια σας. Είμαι ο Λέκος Καλλιόρας από το Τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης. Συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις μας, θα μιλήσουμε σήμερα για την αναγγελία της υπερεργασίας ή της υπεροριακής απασχόλησης και πώς υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το τι θεωρείται υπερεργασία και τι υπερορία. Πρώτα-πρώτα, και τα δύο, και η υπερεργασία και η υπερορία, προϋποθέτουν πλήρη απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης. Δεν νοείται δηλαδή η υπερεργασία ή η υπερορία σε εβδομάδα μικρότερη των 40 ωρών. Οτιδήποτε είναι κάτω από 40 ώρες και είναι εκτός του συμβατικού ωραρίου του κάθε εργαζόμενου, αμείβεται κανονικά με το ρομίσθιο του εργαζόμενου χωρίς καμία προσάυξηση και χωρίς καμία υποχρέωση αναγγελίας του στο Εργάνη. Άρα μιλάμε λοιπόν για πλήρη απασχόληση πενθήμερης ή εξαήμερης εργασίας και να μιλήσουμε πρώτα για την υπερεργασία. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα, είναι στην κρίση του, να κρατήσει τους εργαζόμενους πέραν του συμβατικού ωραρίου των 8 ωρών ή των 6 και 40 λεπτών για εξαήμερη εργασία για μία ώρα ή και επιπλέον. Η πρώτη ώρα θεωρείται υπερεργασία και είναι η απασχόληση με το σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι 45 ώρες την εβδομάδα. Ενώ για την εξαήμερη είναι μέχρι 48 ώρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν οι 8 ώρες για την εξαήμερη και οι 5 ώρες για την πενθήμερη απασχόληση πλέον των 40 ώρων θεωρούνται υπερεργασία και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ρομίσθιο προσαυξηνόμενο κατά 20%. Πέραν αυτών των ωρών που είπαμε, όλες οι άλλες οι ώρες χαρακτηρίζονται σαν υπεροριακή απασχόληση και θα πρέπει να γίνει αναγγελία τους μαζί με την υπερεργασία στο σύστημα Εργάνη. Οι υπερορίες είναι μέχρι 120 ώρες το έτος, αμείβονται με προσάυξη 1,40 και πέραν των 120 ώρων ετησίως, η νόμιμη υπεροριακή απασχόληση υπολογίζεται πάνω στο καταβαλλόμενο ρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%. Πώς γίνεται η υποβολή στο σύστημα Εργάνη? Υπάρχουν 4 τρόποι υποβολής. Ο πρώτος είναι να μπούμε μέσα στο Εργάνη και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία ένα-ένα όσα απαιτούνται για τον κάθε εργαζόμενο, όσα απαιτεί η καινούρια φόρμα εισαγωγής των στοιχείων. Ο δεύτερος τρόπος είναι με αρχείο XML, που νομίζω ότι είναι και πιο γρήγορος και πιο αποδοτικός. Το πρόγραμμά μας εννοείται ότι το υποστηρίζει. Ο τρίτος τρόπος είναι, αν θέλουμε να κάνουμε μερική συμπλήρωση των στοιχείων σε ημερήσια βάση, δηλαδή να πούμε την τάδε ημερομηνία, ο εργαζόμενος θα δουλέψει από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα σαν υπερορία ή υπερεργασία. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποδοτικό για το λογιστή ή για την επιχείρηση. Δεν το συνιστούμε. Και υπάρχει και τέλος και ένας τέταρτος τρόπος που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποδώσει. Είναι με SMS μέσω του κινητού τηλεφώνου. Εμείς υποστηρίζουμε τους δύο πρώτους τρόπους, τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλαδή σε έναν εργαζόμενο ανά ημέρα και πόσες ώρες υπερορία θα κάνει, και το δεύτερο τρόπο που είναι και πιο καλός νομίζω, που είναι με αρχείο XML. Ας προχωρήσουμε να δούμε πώς πρέπει να ενημερώσουμε το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να στείλουμε το βιβλίο υπερεργασίας και υπεροριών. Πριν ξεκινήσω, να πω μόνο ότι από 1η-9η του 2018 η αναγγελία των υπεροριών είναι υποχρεωτική και από τις 16-9 καταργείται ο παλιός τρόπος που στέλναμε το βιβλίο υπεροριών μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα. Άρα λοιπόν από 16-9 και μετά του 2018 στέλνουμε μόνο τις αναγγελίες της υπεροριακής εργασίας και της υπερεργασίας
και δεν στέλνουμε τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε στο πρόγραμμα της Anaconda πώς πρέπει να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, στο υποκατάστημα της εταιρείας, από τις κύριες εργασίες υποκαταστήματα εταιρείας, ελέγχουμε αν μέσα στα στοιχεία του είναι συμπληρωμένος ο CAD του τάξης. Προσοχή, θα πρέπει να είναι ο ίδιος CAD, τον οποίο έχουμε στείλει με τους πίνακες προσωπικού και οτιδήποτε άλλο στέλνουμε με τις αναγγελίες πρόσληψης, να είναι ταυτόσιμος, να είναι ο ίδιος. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα περνάει το αρχείο μας. Στα στοιχεία ΙΕΚΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία του Καλλικράτη, γιατί και αυτά ελέγχονται και θα πρέπει να είναι επίσης ταυτόσιμα με αυτά που έχουμε δηλωμένα στους πίνακες. Αυτά για το υποκατάστημα της εταιρείας για το οποίο θα στέλνουμε βιβλίο υπερορειών, το Ε8. Στους εργαζόμενους ελέγχουμε να είναι σωστά το αφημί του, το άμκα του, πρέπει να είναι ταυτόσιμα και για κάθε εργαζόμενο είναι τα πραγματικά, ούτως ώστε το αρχείο, γιατί γίνονται έλεγχοι, να είναι σωστό και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίσης, η ειδικότητα στα ηλεκτρονικά στοιχεία, εδώ στα στοιχεία διεύθυνση κάτω-κάτω, που συμπληρώνουμε την ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που έχουμε κάνει την αναγγελία πρόσληψης και υπάρχει στους πίνακες προσωπικού που έχουμε στείλει τελευταία. Αφού λοιπόν ελέγξουμε αυτά τα στοιχεία, είμαστε έτοιμοι να πάμε να συμπληρώσουμε τις ώρες των υπερορειών και τις μέρες που θα πρέπει να αναγγείλουμε στο εργάνι. Η αναγγελία θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της υπερεργασίας και στη συνέχεια των υπερορειών. Δεν μπορεί να γίνει μετά. Είναι εκπρόθεσμη και είναι παράνομη. Για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που χρειάζονται, πάμε στις κύριες εργασίες μισθοδοσία περίοδου. Στον μήνα Σεπτέμβριο, εδώ που είναι ο τρέχον μήνας και ο οποίος είναι ανοιχτός για την υποβολή, έτσι. Μας φαίνει τον πρώτο εργαζόμενο, ο οποίος θα κάνει για το μήνα αυτό κάποιες υπερορίες, τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώσω εδώ που λέγεται ημερολόγιο υπερορίων. Τι έχω πει εδώ, λέω ότι στις 21 του μηνός, στις 21 Σεπτεμβρίου, επιλέγω τον τύπο υπερορίας από μια λίστα η οποία είναι από το σύστημα Εργάνη, τα ίδια είναι ταυτόσιμα. Επιλέγω τον λόγο για τον οποίο θα γίνει η υπερεργασία ή η υπερορία. Ας πούμε ότι είναι εξαιρετική σόρευση εργασίας, έχουμε πολλή δουλειά στην επιχείρηση και θέλουμε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν για να δουλέψουν και μετά το πέρας του ωραρίου τους. Να δούμε πρώτα-πρώτα πότε είναι το πέρας του ωραρίου, δεν το είδαμε, για τον πρώτο εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αυτός εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Άρα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι υπερεργασία και από τις 5 και μετά είναι υπερορία. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο υπεροριών, εδώ κάτω στο κουμπάκι αυτό, και λέω ότι στις 21 του μηνός, λόγω εξαιρετικής όρευσης εργασίας, θα δουλέψει υπερορία από τις 17 στις 18, μία ώρα υπερορία, και η υπερεργασία του θα είναι από το πέρας του ωραρίου, από τις 16 έως τις 17. Είπαμε ότι η ημερομηνία θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας, η οποία είναι, όπως βλέπουμε, 19/9. Επίσης και στις 25 του μηνός θα κάνει και άλλη μία υπερορία, λόγω αναπλήρωσης ωρών, λόγω καιρικών συνθήκων. Λέω ένα παράδειγμα. Και θα μείνει ξανά από τις 17 έως τις 20 για υπερορία και από τις 16 έως τις 17 θα είναι υπερεργασία του. Και συνεχίζω, αν έχω για όλο το μήνα μπορώ να συμπληρώσω σε προγενέστερη εννοείται ημερομηνία, να συμπληρώσω αυτόν τον πίνακα και να στείλω να κάνω την υποβολή μου στο εργάνι. Εδώ τώρα από ό,τι βλέπουμε έχω βάλει μία ώρα υπερορία στις 21 του μηνός, 3 ώρες υπερορία στις 25 και από 1 ώρα υπερεργασία σύνολο 2 ώρες υπερεργασία και 4 ώρες υπερορία. Αν πάω να φύγω
και πω να καταχωρήσω τα στοιχεία, το πρόγραμμα με ειδοποιεί και μου λέει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ωρών επεροριών και ημερήσεων επεροριών. Αυτό με προειδοποιεί ούτως ώστε να τις βάλω και στον υπολογισμό της μισθοδοσίας να γίνει σωστά η μισθοδοσία του μήνα. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει να πάω εδώ στην υπερεργασία και να βάλω 2 ώρες υπερεργασία και 4 ώρες υπεροριά με 1,40, εφόσον δεν έχω ξεπεράσει το όριο των 120 ώρων ετησίως. 4 ώρες λοιπόν. Τώρα αν πατήσω μεταβολή της μισθοδοσίας μου, δεν θα μου βγάλει το μήνυμα, γιατί συμφωνούν ακριβώς οι ώρες με αυτές που έχω δηλώσει στο ημερολόγιο υπεροριών. Και πάω στον επόμενο εργαζόμενο, που και αυτός είναι εργάτης και έχει λιγότερες μέρες εργασίας, 24, λόγω του Σεπτεμβρίου που έχει λίγες ημέρες, και θα κάνει και αυτός υπερορία στις 21 του μηνός. Να δω και το ωράριό του, γιατί δεν το είδα πότε είναι, τελειώνει, για να είμαι σωστός σε όλα. Αυτός το ωράριό του τελειώνει στις 2.30, άρα από τις 2.30 και μετά και για μία ώρα θα πρέπει να δηλώσω σαν υπερεργασία, και από εκεί και πέρα σαν υπερορία. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να πω από τις 2.30 έως τις 3.30 είναι υπερεργασία, άρα από τις 15.30 έως τις 17.30 θα είναι υπερορία, και από τις 14.30 έως τις 15.30 υπερεργασία. Άρα έχω 2 ώρες υπερορία και 1 ώρα υπερεργασία. Θα πρέπει να τις βάλω και στο σημείο εδώ που λέει υπερεργασία 1 ώρα και υπερορία 1.42. Και τις καταχωρώ. Συνεχίζω και με τους άλλους εργαζόμενους, αν έχω και άλλους εργαζόμενους που θα κάνουν υπερορία το Σεπτέμβριο, και είμαι έτοιμος να πάω να υποβάλω το πίνακα ε8 για την αναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπεροριακής απασχόλησης. Για να το στείλω πάω στις εκτυπώσεις, έντυπα βεβαιώσεις, ειδικό βιβλίο υπεροριών, έντυπο ε8. Είναι υποχρεωτικό να επιλέξω το υποκατάστημα για το οποίο θα στείλω, έστω και αν έχω ένα μόνο, είναι υποχρεωτικό. Και εδώ θα πρέπει να δηλώσω το διάστημα. Υπερορίες μπορώ να στείλω και τμηματικά, έτσι μπορώ να στείλω, ξέρω εγώ, από την 1η έως τις 10 του μηνός, από τις 11 έως τις 20, αλλά πάντα είπαμε πριν από την ημερομηνία που θα συμβούν οι υπερορίες μου και η υπερεργασία μου. Άρα εδώ εγώ είμαι στις 19 του μηνός, θα πρέπει να του πω από τις 19 έως τις 30. Και το έντυπο που θα επιλέξω είναι αναγγελία υπεροριών. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, έντυπα καταργούνται από τις 16.09. Αφού λοιπόν συμπληρώσω σωστά το διάστημα, πατάω την ηλεκτρονική αποστολή. Εδώ είπαμε, έχουμε τους δύο τρόπους που υποστηρίζει η Ανακόντα. Εγώ θα σας τους πω και τους δύο. Ας πούμε πρώτα ηλεκτρονική αποστολή, όπου εδώ συμπληρώνει τα στοιχεία ένα-ένα, ένας εργαζόμενος, και τα βλέπω μπροστά μου. Ηλεκτρονική αποστολή. Με βάζει αυτόματα στην επιλογή που πρέπει και λέει αναγγελία υπερεργασίας νόμιμης υπεροριακής απασχόλησης. Εισαγωγή. Οκ. Το πρόγραμμα μου δημιουργεί το έντυπο ε8. Πατώ OK στο μήνυμα και θα μου φέρει τον πρώτο εργαζόμενο με την πρώτη ημερομηνία που θα κάνει υπερορίες. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία, μου λέει ότι υπάρχει και νέα εγγραφή, αν θέλεις να συνεχίσεις να συμπληρωθεί και ο επόμενος εργαζόμενος ή η επόμενη εγγραφή, γιατί μπορεί να είναι και άλλη ημέρα. Ελέγχω τα στοιχεία και του λέω ναι, θέλω να συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία. Οκ. Θα μου φέρει τον επόμενο εργαζόμενο με την πρώτη ημερομηνία που είναι στις 21.09 από τις 4 έως τις 6. Του λέω ναι. Οκ. Και για τον ίδιο εργαζόμενο, αν θυμάστε, είχα περάσει και δεύτερη μέρα στις 25 του μηνός ότι θα κάνει υπερορία. Μου τη φέρνει και αυτή την
ημερομηνία και να εξηγήσω τι σημαίνουν εδώ τα πεδία και πώς με τον τρόπο που συμπληρώνονται. Ό,τι έχει αστεράκι είναι υποχρεωτικό πεδίο, δίνοντας το αφημί του εργαζόμενου συμπληρώνονται όλα τα άλλα αυτόματα όνομα, επώνυμο, άμκα και αυτό που θα πρέπει να συμπληρώσουμε και να συμπληρώσει το πρόγραμμα είναι η ημερομηνία, η ώρα έναρξης της υπερορίας και η ώρα λήξης. Υπάρχει ένα κουμπάκι ακύρωση, το οποίο το χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να ακυρώσουμε την υπερορία που στείλαμε ήδη που υποβάλαμε, δίνουμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία χωρίς να συμπληρώσουμε ώρα έναρξης και λήξης και πατάμε ακύρωση. Αυτό δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα υπερορίες για να υποβάλουμε, οπότε απλά το αναφέρω ότι υποβάλλουμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία αν θέλουμε να ακυρώσουμε μια υπερορία που έχουμε αναγγείλει πατώντας το κουμπάκι εδώ που λέει ακύρωση. Το επόμενο πεδίο είναι αν είναι πενθήμερη ή εξαήμερη απασχόληση και την αιτία είναι αυτές οι αιτιολογίες που βλέπαμε και μέσα στο πρόγραμμα της Ανακόντα, είναι τυποποιημένες και επιλέγω την εργασία που θέλω, το λόγο μάλλον για τον οποίο γίνεται υπερορία. Η ειδικότητα, είπαμε, συμπληρώνεται και αυτή και θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε η ίδια με αυτή που έχω υποβάλει στην αναγγελία πρόσληψης ή στους πίνακες προσωπικού. Και υπάρχει ένα πεδίο το οποίο λέγεται έγκριση. Εδώ το συμπληρώνω μόνο στην ειδική περίπτωση όπου έχω ξεπεράσει το όριο των 120 ωρών ετησίως για τις υπερορίες μου, αλλά έχω κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στο Υπουργείο και έχω πάρει και παράταση για επιπλέον ώρες. Εδώ γράφω την απόφαση της έγκρισης. Είναι κάτι που σπάνιο, νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσουμε λίγο. Αφού λοιπόν τελειώσουν οι εργαζόμενοι, πατάω εδώ που λέει επιστροφή στον πίνακα. Βγάζει ένα μήνυμα και μου λέει ότι είστε σίγουροι, του λέω okay, ναι, είμαι σίγουρος. Και εδώ βλέπω πλέον το τι έχω προς υποβολή. Έχω δύο εργαζόμενους, ο ένας είναι σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, τις ώρες έναρξης και λήξης της υπερεργασίας ή της υπερορίας. Εδώ αθροίζονται, δεν είναι ξεχωριστά, έτσι. Είναι ενιαίες οι υπερεργασίες και υπερορίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης. Αφού λοιπόν ελέγξω τα στοιχεία, αν θέλω να αλλάξω κάτι, μπαίνω εδώ που λέει διαχείριση, και μπαίνω και αλλάζω αν χρειάζεται κάτι να αλλάξω. Αν πατήσω το κουμπάκι που λέει υποβολή, είμαι έτοιμος να υποβάλω. Έτσι, εγώ δεν θα το κάνω εδώ γιατί δεν υπάρχει στην εταιρεία μας εδώ υπερορία, δεν κάνουμε υπερορίες. Οπότε αυτά θα πρέπει να τα διαγράψω. Πατάω λοιπόν διαγραφή, ok, διαγραφή. Και θα ξαναστείλουμε τον ίδιο ακριβώς πίνακα, αλλά με αρχείο XML που είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο βολικό νομίζω για όλους. Πώς στέλνουμε? Δίνουμε πάλι το υποκατάστημα, δίνουμε το διάστημα των ημερών του μήνα για το οποίο θέλουμε να αναγγείλουμε τις υπερορίες και πατάμε πάλι τη γνωστή πράσινη μπήλια ηλεκτρονική αποστολή. Εδώ θα επιλέξουμε χρήση XML αρχείου. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα XML αρχείο το οποίο αποθηκεύω εγώ σε όποια περιοχή του δίσκου μου θέλω, αρκεί να θυμάμαι που το έχω αποθηκεύσει, γιατί πολλοί το κάνετε αυτό το λάθος, αποθηκεύετε το αρχείο και μετά δεν ξέρετε πού θα ψάξετε να το βρείτε. Αυτό το βλέπουμε εδώ πάνω που λέει το φάκελο που θα σωθεί, είναι ο φάκελος του προγράμματος. Σε έναν υποφάκελο, σε έναν φάκελο training MISW θα αποθηκευτεί το αρχείο 006 XML που είναι ο κωδικός της εταιρείας μου. Αποθήκευση του λέω. Η εγγραφή του αρχείου ολοκληρώθηκε. Ok. Επιλέγω το είδος κατάστασης, το οποίο είναι το Y8 αναγγελία υπερεργασίας και αναζητώ το αρχείο μου, το οποίο είπαμε το έχω σώσει στον φάκελο εδώ το MISW και είναι το 006 XML. Λέω άνοιγμα. Ok. Ενημέρωση. Εδώ επαναλαμβάνω πάλι ότι αν τυχόν μου βγάλει ένα μήνυμα όταν πατήσω ενημέρωση και μου πει ότι το αρχείο δεν είναι συμβατό με τον κώδικα XSD, σημαίνει ότι κάτι έχω ξεχάσει. Αυτά είναι είτε το CAD του τάξης για το υποκατάστημα, είτε τα στοιχεία του καλλικράτη, είτε η ειδικότητα του εργαζόμενου δεν είναι η ίδια ή το άμκα του ή το αφημί του με αυτά που έχω δηλώσει στους πίνακες. Πατάω ενημέρωση.
Εδώ επειδή είναι όλα σωστά τα στοιχεία, μου βγάζει το αρχείο διαβάστηκε με επιτυχία, οι υπερορίες βρίσκονται πλέον καταχωρημένες σε κατάσταση υποβολής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνω εγώ μία-μία εγγραφή, είναι ήδη όλες καταχωρημένες και μπορώ να πάω να τις βρω. Από εδώ που λέει έντυπα ΣΕΠΕ, υπερορίες, αναζήτηση. Λέω τον τύπο της αναγγελίας, είναι η αναγγελία υπερεργασίας συνόμης προεργικής απασχόλησης, κατάσταση υποβολής, αν θέλω, αν έχω πολλές μπορώ να το κάνω πιο εύκολο, λέγοντας εδώ προσωρινή, αναζήτηση. Και μου παρουσιάζονται δύο αναγγελίες υπερορίας, τις οποίες μπορώ να δω, πηγαίνοντας εδώ που λέει απασχολούμενη, σωστά. Μπαίνω λοιπόν στο ΙΕΚ. Πάω έντυπα ΣΕΠΕ, υπερορίες, αναζήτηση. Αναζήτηση. Μπαίνω με διαχείριση. Απασχολούμενη. Λοιπόν, είναι η τελευταία που έβαλα με το αρχείο XML. Έχει δημιουργήσει τόσες εγγραφές όσες έχω καταχωρήσει στη μισοδοσία μου. Μία ημέρα για τον πρώτο εργαζόμενο στις 21/9 και άλλες δύο ημερομηνίες για τον άλλο. Δηλαδή βλέπετε πόσο πιο εύκολο είναι με το αρχείο XML να υποβάλω τον πίνακα ε8, γιατί δημιουργεί το ίδιο το αρχείο, δημιουργεί τις εγγραφές που χρειάζονται. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε 50 εργαζόμενους και να έχουμε 10 ημέρες στον καθένα υπερορία. Είναι 500 εγγραφές. Αν κάθομαι να τις περάσω μία-μία, φαντάζεστε πόσο χρόνο θα θέλω για να αναγγείλω τις υπερορίες. Ενώ με το αρχείο XML το κάνω σε πολύ λιγότερο χρόνο. Το μόνο που θα πρέπει να κάνω είναι να ελέγξω, να δω λίγο αν είναι πράγματι όλα τα στοιχεία σωστά, μην έχει γίνει κάποιο λάθος. Οπότε με διαχείριση μπορώ να μπω μέσα και να πειράξω, να διορθώσω ότι δεν είναι σωστό και το δω από τον έλεγχο που θα κάνω στον πίνακά μου. Αφού λοιπόν κάνω και αυτό, είμαι έτοιμος με υποβολή να υποβάλω τις υπερορίες μου, που όπως σας είπα εδώ δεν θα το κάνω, θα τις διαγράψω και αυτές, κάνω αναζήτηση των υπεροριών μου και λέω διαγραφή και διαγραφή. Όπως είδατε λοιπόν, η Anaconda έχει φροντίσει και για την υποβολή του ε8 έγκαιρα. Ήδη είναι έτοιμο με το που άνοιξε στο Εργάνη. Την επόμενη μέρα ετοιμάστηκε και το αρχείο XML και αυτό υλοποιήθηκε πολύ γρήγορα, ώστε να, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολλούς εργαζόμενους, να γίνεται γρήγορα και σωστά η υποβολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για τον χρόνο σας. Θα τα ξαναπούμε με άλλο βιντεάκι που θα ανέβει σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.